Παρακάλεσα τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον τακτικό συνομιλητή μας, που τα θέματα της Τουρκίας τα παρακολουθεί και τα γνωρίζει καλά, να μας δώσει έτσι μια πρώτη εκτίμηση, τι σημαίνει, πώς βλέπει αυτό το εκλογικό σκηνικό που τελικά διαμορφώθηκε, νομίζω, με οριστικό τρόπο. Καλημέρα, κύριε Ιφαντή. Καλημέρα σας, κύριε Τσίμα. Δεν ξέρω, ίσως ήταν έκπληξη, γιατί πέρασε από 40 κύματα αυτή η υποψηφιότητα, αλλά φαίνεται ότι τελικώς κλείδωσε και φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει και τρίτη υποψηφιότητα, θα είναι μόνο δύο. Έτσι φαίνεται. Κοιτάξτε, είναι έκπληξη και δεν είναι. Δηλαδή, τι θέλω να πω, εδώ και πάρα πολύ καιρό ο κύριος Κιλιστάρογλου είναι ένας από τους, ήταν πάντοτε ένας από τους πιθανούς υποψηφίους της Ενωμένης Αντιπολίτευσης, mm-hmm. να το πω έτσι. Η έκπληξη έγκυται στο ότι θεωρείται, έχει την, έτσι, τη φήμη του, πώς να το πω τώρα, του loser. Mm-hmm. Έχει τηθεί επανειλημμένος, θεωρείται ένας μη χαρισματικός ηγέτης. Θεωρείται, εν πάση περιπτώσει, κάποιος ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια θα ήταν αδιανόητο να περιμένει κανείς ότι θα σταθεί απέναντι στον Ταϊπ Ερντογάν. Όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Άλλαξαν πολύ σημαντικά μετά το 2016. Η πολιτική, η δημόσια σφαίρα της Τουρκίας αποσταθεροποιήθηκε πλήρως και έτσι τίποτα δεν είναι έκπληξη για την αντιπολίτευση. Ναι. Είναι, παρόλο που μας φαίνεται παράξενο όταν έχεις τους δύο δημάρχους, mm-hmm. είναι τελικά μία ασφαλής επιλογή. Δεν, ίσως να μην είναι η απόλυτη επιλογή νίκης, αλλά είναι μία ασφαλής επιλογή. Ο κύριος Ιμάμογλου θα ήταν πάντοτε υποψήφιος στόχος της δικαιοσύνης στην Τουρκία και θα μπορούσε η αντιπολίτευση να μείνει χωρίς υποψήφιο μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές. Και ο κύριος Γιαβάς δύσκολα θα μπορούσε να εξασφαλίσει την υποστήριξη των Κούρδων, αλλά και μιας μερίδας περισσότερο θρησκευόμενων. Ναι, αν θέλετε, φιλελεύθερη. Γιατί προέρχεται από την εθνικιστική, ας πούμε. Ακριβώς. Από το εθνικιστικό τμήμα της τουρκικής πολιτικής ζωής και φέρει αντιδράσεις. Προκαλεί αντιδράσεις, ναι. Πόσο σημαντική είναι η ψήφος των Κούρδων σε αυτές τις εκλογές? Είναι πάρα πολύ σημαντική. Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί η αντιπολίτευση είναι ενωμένη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ο κύριος Ερντογάν είναι τραυματισμένος και μετά τους σεισμούς. Άρα αυτό το κομμάτι είναι αποφασιστικής σημασίας για το πού θα γύρει η ζυγαριά, αν θέλετε, και στην περίπτωση που τελικά καταφέρει ο πρόεδρος Ερντογάν να συσπυρώσει την εκλογική του πελατεία. Πράγμα που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται πολύ πιθανό, αλλά έχουμε ακόμα πολύ καιρό μπροστά μας. Πολύ καιρό μπροστά μας, ναι. Αλλά, τώρα πια αυτό και πρέπει που... εδώ να πούμε, επιτρέψτε μου, ότι η συζήτηση μεταξύ του ΤΣΕΧΑΠΕ και των Κούρδων έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες. Δεν είναι της τελευταίας στιγμής. Μα ο Κιλιτσάρογλου είχε κάνει, το είχα παρατηρήσει, εσείς το ξέρετε καλύτερα, είχε κάνει κινήσεις που για το κόμμα αυτό το συγκεκριμένο θα ήταν αδιανόητες στο παρελθόν. Πήγε στο Ντιάρμπακιρ, έκανε συναντήσεις με τους Κούρδους, είπε πράγματα που δεν έχει πει ποτέ κανείς εκπρόσωπος του συγκεκριμένου κόμματος στο παρελθόν. Ακριβώς. Και τους τελευταίους 2-3 μήνες και η κυρία Ξενέρ είναι πολύ προσεκτική στο θέμα αυτό. Δεν εκφράζεται. Τώρα, υπάρχει βέβαια το ερώτημα, και ας υποθέσουμε ότι αυτό που μέχρι πρόσφατα θα μας φαινόταν απίθανο είναι πια πιθανό, να χάσει ο Ερντογάν, να κερδίσει ο Κιλιτσδάρογλου. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τι σημαίνει αυτό για την Τουρκία και για μας. Το μόνο που έχουμε στα χέρια μας, ή μάλλον έχουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι το παρελθόν της κεμαλικής πτέρυγας, το οποίο για τα ελληνικά συμφέροντα είναι, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι αμφιλεγόμενο, έτσι, για να είμαι μετριοπαθής, αλλά την ίδια στιγμή έχουμε και το προεκλογικό, την πλατφόρμα την προεκλογική, το μανιφέστο, τον 6, όπου στο πολύ μικρό μέρος που αφιερώνεται στην εξωτερική πολιτική και σε εξωτερικές σχέσεις της Τουρκίας, θα μπορούσε κάποιος να δει το ποτήρι μισογεμάτο. Αλλά το βασικό είναι το εξής. Έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία, εάν επικρατήσει, θα έρθει στα πράγματα μετά από μια γενιά ολόκληρη. Κανένας δεν μπορεί
να κάνει μια ασφαλή εκτίμηση για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έχουν 20 ολόκληρα χρόνια να είναι στην κυβέρνηση, 21. Ακριβώς. Είναι πολλά. Ακριβώς. 22. Είναι πάρα πολλά. Είναι μια καινούργια γενιά. Ναι. Ο κύριος Κιλιζάρογλου είναι βεβαίως σε ηλικία, θα μπορούσε να πει κανείς, είναι μεγάλος, αλλά ανελήχθη στην ιεραρχία των κεμαλικών πολιτικών δυνάμεων μόνο μετά την πλήρη κατάρρευσή τους το 1999-2001. Mm-hmm. Άρα είναι δύσκολο είναι να μια, πει... Ναι, πολιτικά είναι ένα καινούριο πρόσωπο. Μια αισιόδοξη οπτική θα ήταν ότι εάν το βασικό πρόγραμμα της αντιπολίτευσης είναι η αποκατάσταση κάποιων κανόνων δημοκρατίας, η επιστροφή από το αυταρχικά προεδρικό συγκεντρωτικό σύστημα στον κοινοβουλευτισμό, υπάρχει ένα αξίωμα που λέει ότι μια χώρα που βαδίζει προς τη δημοκρατία στο εσωτερικό της είναι λιγότερο πολεμοχαρής η επιθετική στο εξωτερικό της, ότι υπάρχει ένα συγκοινωνούντα δοχεία που συνδέουν την εσωτερική με την εξωτερική πολιτική μιας χώρας. Ή σας φαίνεται πολύ ρομαντικό αυτό? Δεν θα έλεγα ότι είναι αξίωμα, θα έλεγα ότι είναι θεωρία. Θεωρία ακριβώς. Για μένει να αποδειχθεί κάθε φορά. Σωστά. Λοιπόν, αλλά ναι, για τους μοιημένους είναι η θεωρία της δημοκρατικής ειρήνης. Δηλαδή ότι στο εσωτερικό των φιλελεύθερων ή των δημοκρατικών πολιτιών υπάρχει ένα φρένο, το δημοκρατικό φρένο απέναντι στην χρήση βίας. Έτσι. Επαναλαμβάνω, η ιστορία όντως επιβεβαιώνει αυτή την θεωρία, αλλά κάθε φορά πρέπει να την επιβεβαιώνουμε, γιατί πάντοτε υπάρχουν πάντα και εξαιρέσεις. Τώρα, επίσης πολλοί έχουν σημειώσει, όλοι θυμόμαστε, ότι τα τελευταία χρόνια που ο πολιτικός διάλογος στην Τουρκία χρωματιζόταν από εθνικιστική ρητορική, από τέτοιου είδους εξάρσεις, πολλές φορές ο κ. Κιλιτζάρογλου προσωπικά έκανε δηλώσεις αντιπαρατίθετο με τον Ερντογάν, ότι δεν είναι αρκετά τολμηρός με την Ελλάδα. Του έλεγε: τι τα λες και δεν τα κάνεις αυτά που λες, ότι ένα βράδυ θα πας σε ένα νησί, άμα είναι να το κάνεις κάντο. Κάποτε είχε πει ότι η πρώτη μου επίσκεψη, αν εκλεγώ, θα είναι σε ένα από τα κατεχόμενα από την Ελλάδα νησιά. Πράγματα εξωφρενικά που αναρωτιέμαι, πρέπει να τα πάρουμε τις μετρητής ως πολιτικές προθέσεις ή είναι απλώς αυτά που συνήθως η αντιπολίτευση λέει για να μην υστερήσει σε ένα θέμα που η κυβέρνηση μοιάζει να κερδίζει δημοφιλία? Θα έλεγα, ναι, δεν μπορεί να μην είναι ένα δείγμα του πώς σκέφτεται γενικά, αλλά την ίδια στιγμή η προσωπική μου εκτίμηση, η οποία μπορεί να είναι αφελής, είναι ότι η υπερακόντιση αυτή έχει να κάνει με την ανάγκη να εξουδετερωθούν κάποια από τα βασικά αφηγήματα του Προέδρου Ερντογάν. Δεν πρόκειται να αλλάξει δραματικά η τουρκική ατζέντα. Θα έλεγα όμως, και θέλω να είμαι έτσι, να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, ότι στην περίπτωση επικράτησης αντιπολίτευσης, χωρίς να αλλάξει, μπορεί να οριοθετηθεί λίγο καλύτερα από αυτό που έχουμε σήμερα. Έτσι. Και τι θέλω να πω, ότι να επιστρέψουμε ίσως ότι το βασικό ζήτημα είναι το πώς θα βρούμε έναν κοινό τόπο στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, μακριά ίσως από το όραμα της γαλάζιας πατρίδας. Να επιστρέψουμε δηλαδή σε λιγότερο ακραίες θέσεις της τουρκικής πλευράς, που μας επέτρεψαν στο παρελθόν, χωρίς επιτυχία βεβαίως, να συνομιλούμε. Mm-hmm. Ναι. Άρα, τι να πω. Αλλά κοιτάξτε, όλα αυτά είναι στη σφαίρα του ευχολογίου από την του ευχολογίου, προφανώς, ακριβώς αυτό είναι. Προς το παρόν μας έχουμε μία εκλογική περίοδο μέχρι τις 14 Μαΐου. Πάντως, προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα είναι αυτομάτως κακή μια επικράτηση αντιπολίτευση για τα ελληνικά συμφέροντα. Μάλιστα. Όπως πιστεύουν αρκετοί. Ναι. Το λέτε πολύ διακριτικά. Λέτε ότι δεν είναι οπωσδήποτε και αυτομάτως κακή η επικράτηση αντιπολίτευσης. Μπορεί και να είναι καλύτερη. Έχω ακούσει άλλους να λένε ότι έτσι όπως έχει εξελιχθεί ο Ερντογάν, δύσκολα μπορεί να φανταστεί κάτι χειρότερο από αυτόν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε. Το ερώτημα είναι μέχρι τις 14 Μαΐου τι γίνεται. Γιατί έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη καμπάνια, μια δύσκολη προεκλογική περίοδο. Και στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί η πιθανότητα ο Ερντογάν να χάσει τις εκλογές, υπήρχε πάντα εξ αρχής το ερώτημα: θα κάτσει να χάσει, θα δεχτεί? Ναι, υπήρχε και υπάρχει. Και αυτό γιατί δεν ξεχνάμε ποτέ ότι 20 χρόνια μετά την πρώτη, από,
την επικράτησή του. Έχει οικοδομήσει ένα κράτος, εγώ το ονομάζω κράτος πρετοριανών, υπό την έννοια ότι ελέγχει τη δικαιοσύνη, ελέγχει κυρίως τις δυνάμεις ασφαλείας, ελέγχει αυτό που θα στα καθημάσει έτσι τους αρμούς της εξουσίας, θα λέγαμε. Και είναι δύσκολο να φανταστείς με τις απειλές ή με τα διακυβεύματα τα προσωπικά και τα οικογενειακά ότι θα καθίσει να χάσει. Ο σεισμός νομίζω έχει αλλάξει πάρα πολύ όλη αυτή τη λογική. Δεν μπορώ να φανταστώ, ειλικρινά σας το λέω, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα είχαμε ένα πραξικόπημα στην Τουρκία από τον πρόεδρο Ερντογάν, έτσι ώστε να αποφύγει την ήττα στις εκλογές. Ναι. Νομίζω ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν κανονικά. Είναι συνήθως δίκαιες και καθαρές οι εκλογές. Ναι. Πάντα υπάρχει βέβαια η πρώτη φορά. Ναι, πάντα. Και πάντως θα υπάρχουν και αυτή τη φορά παρατηρητές, φαντάζομαι, και ίσως περισσότεροι από άλλη φορά αυτή τη φορά. Θα υπάρξουν και το ζήτημα θα προκύψει, εάν είναι οριακή η επικράτηση. Ναι. Δηλαδή όπως έγινε την πρώτη φορά που κέρδισε ο κύριος Ιμάμογλου, όπου εκεί πραγματικά επιχειρήθηκε ένα πραξικόπημα στην πόλη και πήγαμε σε δεύτερες εκλογές. Σε κάθε περίπτωση είναι μια εξέλιξη που είμαστε υποχρεωμένοι να την παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι ένα μεγάλο πολιτικό δράμα, αλλά πολύ περισσότερο εμείς οι γείτονες την παρακολουθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φαντή. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας.